Νέο παιχνίδι από την Ζήτο και την Ψυχογειό στο Ντεκάλκο. Ας σχεδιάσουμε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, όπως λέει και ο τίτλος, έχει να κάνει με το σκίτσο. Είναι όμως ένα παιχνίδι το οποίο, παραδόξως, και αυτό το κάνει αρκετά ενδιαφέρον σαν προσέγγιση, δεν απαιτεί από τους παίκτες να έχουν καλές ικανότητες ζωγραφικής. Δεν χρειάζεται να είστε καλοί στο σκίτσο, δεν χρειάζεται να είστε καλοί στη ζωγραφική, δεν χρειάζεται να είστε καλοί στη φαντασία. Αυτό πρέπει να κάνετε είναι να μπορεί να είστε αποτελεσματικοί, στο να επιλέξετε γρήγορα και σωστά ποιες γραμμές θα κάνετε highlight, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε τη φωτογραφία και από πάνω στο πλαστικό ζωγραφίζουμε το περίγραμμα, να βγάλετε τη φωτογραφία για να μπορούν οι υπόλοιποι παίκτες να το μαντέψουν, έτσι να κερδίσουν και αυτοί πόντους και εσείς. Μ' αρέσουν τα παιχνίδια τα οποία δεν χρειάζεται, ας πούμε, για παράδειγμα, να είσαι πολύ καλός για να παίξεις ένα παιχνίδι γνώσεων, δεν χρειάζεται να είσαι πολύ καλός στο σχέδιο για να παίξεις ένα παιχνίδι με ζωγραφική ή με σκίτσο και ούτω καθεξής. Και αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι το κάνει πάρα πολύ καλά. Παιχνίδι παίζει από 3 έως 6 παίκτες, παιχνίδι πάρτι με πολύ ωραίες ιδέες, με πολύ πολύ replayability, γεμάτο full κάρτες και πολύ υλικό, και ένα παιχνίδι το οποίο υπόσχεται να φέρει κάτι διαφορετικό στον τομέα party games, σκίτσο και παιχνίδια για μεγάλη παρέα. Τουλάχιστον παίζει μέχρι 6 παίκτες, το οποίο είναι ένα αρκετά καλό νούμερο. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τους κανόνες του παιχνιδιού, το οποίο είναι πανεύκολο. Κυριολεκτικά είναι δύο κουβέντες οι κανόνες και θα ξεκινήσετε να καταλαβαίνετε πώς παίζει. Και να δείτε και τα περιεχόμενα και θα επιστρέψουμε στο τέλος αυτού του βίντεο με μια σύντομη γνώμη για το παιχνίδι, αν και μπήκε στη συλλογή μου για να μείνει στην κατηγορία παιχνιδιών party με ωραία παρουσία στο τραπέζι, με ωραίες ιδέες και με πανεύκολους κανόνες. Μπορώ να το βγάλω στον οποιοδήποτε συγκεκριμένο. Πάμε να δούμε πώς παίζει. Κάλκο, ας σχεδιάσουμε. Είναι το πιο εύκολο και διασκεδαστικό παιχνίδι σκιτσαρίσματος στον κόσμο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζεται το παιχνίδι, ξεκινώντας με την προετοιμασία. Η προετοιμασία είναι πολύ απλή. Κάθε παίχτης παίρνει μία τέτοια θήκη, όπως είναι αυτή εδώ, μέσα στην οποία θα βάζει φωτογραφίες, όπως θα δούμε στην πορεία, ένα μαρκαδόρο, ο οποίος είναι ειδικός μαρκαδόρος για να σβήνει εύκολα, με το σχετικό σφουγγαράκι, το οποίο περνάς από πάνω στο πλαστικό κομμάτι όταν γράφεις και το σβήνει. Και στη συνέχεια θα ανακατέψουμε όλες αυτές τις κάρτες εδώ, που είναι πάρα πολλές. Είναι 100 κάρτες διπλής όψης, με φωτογραφίες από διάφορα ζώα, αντικείμενα, καταστάσεις, σπορ και ούτω καθεξής, χόμπι. Και θα τις προετοιμάσουμε βάζοντάς τις σαν μια στίβα. Θυμίζω ότι είναι διπλής όψης, οπότε όταν θα παίρνουμε πλέον μια κάρτα, ας πούμε αν θέλουμε να... Από τη μία μεριά έχει τη μία εικόνα και από την άλλη έχει μία άλλη. Όταν θα πάρουμε μία κάρτα, θέλουμε να παίξουμε, θα την τραβήξουμε και αυτή που θα παίξουμε θα είναι αυτή που είναι από κάτω, όχι αυτή που έχουμε δει ήδη. Έτσι, την παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο και την κρύβουμε μπροστά μας χωρίς να δουν οι άλλοι τι παίρνουμε, για να την βάλουμε μέσα στη θήκη όπως θα δείξουμε στην πορεία. Προετοιμάζουμε τις κάρτες κάλυψης, οι οποίες είναι αυτές εδώ, ανάλογα με τον αριθμό παικτών. Σε παιχνίδι με 3 παίκτες θα παίξει το 1, το 2 και το 3. Σε παιχνίδι με 4 παίκτες, όπως έχω στήσει εδώ, το 1, το 2, το 3 και το 4. Με 5 παίκτες, 1. 2-2, 3 και 4, και 2-2 υπάρχει δεύτερη κάρτα με το νούμερο 2, και σε παιχνίδι με 6 παίκτες, 1-2-2, 3-3-4, οπότε θα υπάρχει και κάρτα δεύτερη με το νούμερο 3. Εδώ έχουμε στήσει παιχνίδι με 4 παίκτες, οπότε είναι 1-2-3-4. Το 4 είναι πάνω. Πάνω-πάνω δηλαδή θα είναι η κάρτα με τους περισσότερους πόντους νίκης. Θα ταξινομήσουμε λοιπόν τις κάρτες αυτές σε αύξουσα σειρά, με τη χαμηλότερη προς τα κάτω και τη ψηλότερη στην κορυφή. Θα τοποθετήσουμε σε μια στίβα όλα εδώ, δίπλα στις κάρτες που θα παίξουμε, και θα γράψουμε τα ονόματα των παικτών στον πίνακα βαθμολογίας που είναι αυτός εδώ. Θα παίξουμε μια σειρά από γύρους ανάλογα τον αριθμό παικτών, και σε κάθε γύρο θα παίρνουμε ένα σκορ, και το άθροισμα θα είναι το σκορ που θα έχει μαζέψει ο κάθε παίχτης σε όλη τη σειρά των γύρων που θα παίξουμε. Το setup λοιπόν που βλέπετε εδώ μπροστά σας έχει έναν παίχτη εδώ, 2, 3, 4 παίκτες, και αυτά είναι τα κεντρικά χαρακτηριστικά, τα περιεχόμενα που θα χρησιμοποιήσουμε όλοι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τον Ντεκάλκο. Ποιος ως άλλος και η φασαρία με αυτό το ωραίο παιχνίδι σκετσαρίσματος. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι τραβάμε μια κάρτα εικόνας και την τοποθετούμε μέσα στην θήκη κάρτας μας, δηλαδή μέσα εδώ. Σχεδιάζουμε το περίγραμμα της εικόνας γύρω-γύρω και όταν τελειώσουμε τοποθετούμε την κάρτα κάλυψης ανάμεσα στο σχέδιό μας και στην αρχική εικόνα. Θα σας δείξω αυτή αμέσως τι εννοώ. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι αν θέλουμε να κερδίσουμε όσο δυνατόν περισσότερους πόντους για να μπορούμε να αρπάξουμε πρώτη την πάνω-πάνω κάρτα που δίνει τους πιο πολλούς πόντους νίκης. Στη συνέχεια, όλοι οι άλλοι παίκτες θα προσπαθήσουν να μαντέψουν τι σχεδιάσαμε για να κερδίσουν και αυτοί πόντους νίκης αντίστοιχα. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι παίρνουμε μια κάρτα ο καθένας, όλοι ταυτόχρονα λοιπόν θα πάρουμε μια κάρτα. Θα την πάρουμε, θα την τραβήξουμε, θα την τοποθετήσουμε
μέσα στην ειδική θήκη με αυτόν τον τρόπο. Οι υπόλοιποι, ξαναθυμίζω, έτσι όπως την έχουμε πάρει, δεν έχουν δει τι κάρτη κρύβει από κάτω το σχέδιο, οπότε το βλέπουμε μόνο εμείς καθώς το βάζουμε μέσα εδώ. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο έχουμε βάλει το πλαστικό, γιατί βλέπετε ότι αυτό είναι σαν θήκη, μπαίνει μέσα και εδώ είναι ένα πλαστικό, μια πλαστική επικάλυψη που μας βοηθάει να ζωγραφίζουμε πάνω εδώ χωρίς να χαλάμε την κάρτα και χωρίς να χαλάμε τα υπόλοιπα περιεχόμενα. Κάθε παίκτης λοιπόν θα έχει κάτι τέτοιο μπροστά του, οι υπόλοιποι από πίσω θα βλέπουν αυτό και θα έχει μπροστά του ένα σουγκαράκι, ένα σβήνι και ένα μαρκαδόρο για να ζωγραφίζει. Ο μαρκαδόρος, όπως βλέπετε, είναι dry erase, που σημαίνει ότι μπορείς εύκολα να το σβήσεις για να χρησιμοποιήσεις, είτε να διορθώσεις το σχέδιό σου αν δεν έχει τελειώσει, είτε για να χρησιμοποιήσεις ξανά και ξανά τα ίδια περιεχόμενα σε πολλά παιχνίδια αντίστοιχα, χωρίς να πετάς φύλλα. Έτσι λοιπόν, ας πούμε αντίστοιχα ότι αυτός ο παίχτης έχει τραβήξει αυτήν εδώ την φωτογραφία και την έχει βάλει εδώ. Αυτός ο παίχτης έχει τραβήξει άλλη μια φωτογραφία και την έχει βάλει και αυτός από πίσω. Είναι αυτή εδώ. Και τέλος αυτός ο παίχτης, ο τέταρτος, έχει τραβήξει και αυτός μια εικόνα και την έχει βάλει εδώ. Κάποιες μπορεί να είναι πιο εύκολες ή πιο δύσκολες, ή σχετικό είναι αυτό, γιατί έχει να κάνει με τη φαντασία των παικτών και προς τα που θέλουν να πάνε το σκίτσο τους αντίστοιχα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς παίζει το παιχνίδι με τις σχετικές οδηγίες. Κάθε γύρος ακολουθεί την εξής σειρά. Πρώτα έχουμε σχεδίαση, μετά έχουμε μάντεμα και τρίτον έχουμε βαθμολόγηση. Για παιχνίδι με 3 έως 4 παίκτες θα παίξουμε 5 γύρους, ενώ για παιχνίδι 5 ή 6 παικτών θα παίξουμε μόλις 4 γύρους. Γι' αυτό εδώ υπάρχουν 2 γραμμές. Και εδώ, αν δείτε, υπάρχουν και οι αριθμοί παιχτών στο πλάι. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα. Για να υπενθυμίσω ότι με 5 παίκτες θα παίξουμε και 6 παίκτες θα παίξουμε αντίστοιχα 4 γύρους. Ενώ με 3 ή 4 θα παίξουμε 5 γύρους. Φαίνεται εδώ στο πλάι τα μικρά ανθρωπάκια που είναι δίπλα στο νούμερο. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τα στάδια. Είπαμε στάδιο 1 σχεδίαση, στάδιο 2 μάντεμα και στάδιο 3 βαθμολόγηση. Στάδιο 1 σχεδίαση. Κάθε παίκτης τραβάει λοιπόν μια κάρτα εικόνας από τη στίβα όπως έκανα εγώ, προσέχοντας να μην δουν οι άλλοι παίκτες την ανάποδη πλευρά της κάρτας, δηλαδή αυτή που θα σχεδιάσει, όπως κάναμε την ώρα που προετοιμαστήκαμε τώρα. Οι παίκτες τοποθετούν τις κάρτες εικόνας τους μέσα στη θήκη και αφού μετρήσουν έως το 3, όλοι αρχίζουν να σχεδιάσουν ταυτόχρονα. Λέμε 1, 2, 3, πάμε και ξεκινάμε όλοι να σχεδιάζουμε. Κάθε παίκτης πρέπει να σχεδιάσει το περίγραμμα της εικόνας στο πλαστικό πλαίσιο της θήκης, μέσα εδώ δηλαδή, χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιήσει έξτρα στοιχεία. Πρέπει να σχεδιάσετε ακριβώς το περίγραμμα της εικόνας, όποιες γραμμές του περιγράμματος θέλετε να τονίσετε, γιατί εδώ μπορεί να είναι πιο εύκολο το περίγραμμα, εδώ μπορεί να επιλέξετε να εστιάσετε στην τραμπάλα και, στο παιδάκι με τη μητέρα του, με την αδερφή του που παίζουν και όχι στο background, για να μην τους μπερδέψετε φερρυπίν. Αλλά δεν μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία που δεν υπάρχουν στην εικόνα. Δεν μπορείτε να βάλετε κάτι έξτρα εσείς μέσα στη ζωγραφιά σας. Μόνο να τονίσετε το περίγραμμα από ό,τι θέλετε εσείς. Μόλις τελειώσει ένας παίχτης, μπορεί να αφήσει κάτω το μαρκαδόρο του και να πάρει την πάνω-πάνω-πάνω κάρτα κάλυψης από το τραπέζι. Αν είναι ο πρώτος, θα πάρει αυτή που έχει τους περισσότερους πόντους, που λέει 4. Θα την πάρει λοιπόν την κάρτα και θα την τοποθετήσει μέσα στη θήκη της κάρτας του, ανάμεσα στο πλαίσιο και στην εικόνα, έτσι ώστε να κρύβει την εικόνα. Οπότε, να σας κάνω μια μικρή επίδειξη, ας πούμε ότι ο χρόνος τρέχει και εγώ εδώ σχεδιάζω και έχω κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Ένα καλό του παιχνιδιού είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι κάποιος καλός στη ζωγραφιά και στο σκίτσο, γιατί ουσιαστικά η φωτογραφία που υπάρχει από μέσα βοηθάει στο να καταφέρουν οι παίκτες να κάνουν αυτό που θέλουν πολύ εύκολα. Τελείωσα, ας πούμε, εγώ με αυτό που έκανα εδώ αυτή τη στιγμή. Θα αφήσω το μαρκαδόρο κάτω. Υπόψη είναι ότι αυτό δεν το βλέπουν οι υπόλοιποι. Το κρατάω στο χέρι και ζωγραφίζω έτσι. Και όταν θέλω να τελειώσω, το γυρίζω ανάποδα για να μην φαίνεται τι έχω κάνει. Πριν όμως το γυρίσω ανάποδα, το πιο σημαντικό που κάνω είναι, ενώ έχω τελειώσει και έχω αφήσει το μαρκαδόρο κάτω και το κρατάω στο χέρι, θα πάρω την πάνω-πάνω κάρτα γρήγορα, γιατί το παιχνίδι είναι πραγματικού χρόνου. Άρα, αν είμαι γρήγορος, θα πάρω αυτή που έχει 4 πόντους και θα την βάλω, προσέξτε, ανάμεσα στην φωτογραφία και στη θήκη. Έτσι ώστε να κρύψει τη θήκη και να εμφανιστεί το υπέροχο σκίτσο που έκανα αυτή τη στιγμή. Κάπως έτσι. Τώρα το τι είναι αυτό, αν είναι παπαγάλος ή αν είναι πιγκουίνος, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Όταν λοιπόν έχω τελειώσει, αφού διαλέξω την κάρτα κάλυψης, δεν μπορώ να κάνω άλλες ενέργειες, αυτό που θα κάνω θα τοποθετήσω μπροστά και κλειστά την κάρτα μου μαζί με τη θήκη και θα περιμένω όλους τους υπόλοιπους να τελειώσουν.
Αυτό ολοκληρώνει το πρώτο στάδιο, τη σχεδίαση, γιατί όλοι οι παίχτες εδώ θα έχουν κάνει αντίστοιχα το ίδιο. Περνάμε στο δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι το μάντεμα. Όταν όλοι οι παίχτες έχουν από μία κάρτα κάλυψης, δηλαδή θα έχει πάρθει και το 3 και το 2 και το 1, άρα όλοι θα έχουν τελειώσει και ο τελευταίος απλά θα έχει πάρει αυτήν με τη μικρότερη αξία, τότε ο παίχτης με το μεγαλύτερο αριθμό, αυτός που πήρε εδώ, συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε ότι ήμουν εγώ, ότι πήρα το 4, θα αποκαλύψει πρώτος το σχέδιό του και θα το ανοίξει μπροστά έτσι, ώστε να μπορούν να το δούνε όλοι. Οι άλλοι παίκτες πρέπει να κοιτάξουν το σχέδιο και να μαντέψουν τι δείχνει. Κάθε παίκτης έχει μόνο μία προσπάθεια για να μαντέψει, οπότε πρέπει να προσέξετε τις λέξεις που θα πείτε. Αν ένας παίκτης μαντέψει σωστά, τότε ο παίκτης που σχεδίασε την εικόνα αποκαλύπτει την κάρτα εικόνας αφαιρώντας την κάρτα κάλυψης. Και ο παίκτης που μάντεψε σωστά παίρνει την κάρτα εικόνας και την τοποθετεί μπροστά του σαν έπαθλο. Ενώ ο παίκτης που έκανε το σχέδιο, αυτός που ζωγράφησε, δηλαδή εγώ σε την περίπτωση, θα κρατήσω την κάρτα κάλυψης με το νούμερο αυτό. Άρα, ας πούμε για παράδειγμα ότι εδώ είναι η Ελένη, εδώ είμαι ο Βαγγέλης, ο Κώστας και ο Γιώργος. Και ας πούμε ότι εγώ έχω ζωγραφίσει αυτό το υπέροχο σχέδιο, μην μου πείτε ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε τι είναι. Κάποιοι λίγο μπορεί να έχουν μπερδευτεί, να λένε πιγκουίνος, κάποια στιγμή η Ελένη θα πει παπαγάλος. Όταν λοιπόν το βρει, θα την φανερώσω, θα τραβήξω την κάρτα και θα δείξω ότι ουσιαστικά είχα όντως σχεδιάσει έναν παπαγάλο. Αυτό που θα κάνω είναι, θα βγάλω την κάρτα και θα τη δώσω στην Ελένη να την κρατήσει δίπλα της. Οπότε συγκεντρώνει τις κάρτες, γιατί έχει ήδη μαζέψει πόντους για την κάρτα που βρήκε. Και αυτήν εδώ την κάρτα θα τη βάλω από κάτω, γιατί την έχω κερδίσει εγώ και αφού βρήκαν οι υπόλοιποι το σχέδιό μου, γι' αυτό πρέπει να φροντίσω να κάνω καλό σχέδιο, εγώ θα κερδίσω 4 πόντους, ενώ για κάθε κάρτα που θα έχουν μαζέψει οι υπόλοιποι από τις μαντεψιές θα παίρνουν 2 πόντους. Θα το δούμε στην πορεία. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στον παίχτη που έχει πάρει το σχέδιο με το μικρό, με το επόμενο νούμερο, το 3, το 2 και το 1. Και αυτό θα ακολουθήσει όλη τη διαδικασία. Αν κανείς δεν μάντεψε σωστά τη δείχνει το σχέδιό μας την ώρα που παίζουμε, ο παίχτης που τράβηξε την κάρτα την επιστρέφει. Επιστρέφει την κάρτα κάλυψης και δεν κερδίζει καθόλου πόντους. Οπότε προσέξτε, γιατί αν κάνετε κάτι το οποίο δεν είναι καλά προσεγμένο, ούτε εσείς θα πάρετε πόντι, ούτε οι άλλοι φυσικά, γιατί δεν θα μπορούν να το βρούνε. Πρέπει να είστε πολύ καλοί με το σχέδιό σας, τουλάχιστον πολύ δημιουργικοί, έτσι ώστε να μπορούν να το μαντέψουν γρήγορα. Θα επαναλάβουμε λοιπόν τα παραπάνω βήματα με τη σειρά, έτσι ώστε όλοι οι παίχτες να αποκαλύψουν την κάρτα τους και να παίξουν όλοι οι παίχτες και για το 3 ποιος το έχει πάρει, και για το 2 ποιος το έχει πάρει, και για το 1 ποιος το έχει πάρει. Όταν τελειώσουν όλοι οι παίχτες, τελειώσουμε και την τελευταία κάρτα, θα περάσουμε στη βαθμολόγηση, που είναι το τρίτο στάδιο. Η βαθμολόγηση είναι πολύ απλή. Οι παίχτες κερδίζουν πόντους με βάση τον αριθμό που δείχνει η κάρτα κάλυψή τους. Δηλαδή, αν αυτός ο παίχτης είχε πάρει το 3 και το βρήκανε, τότε θα το κρατήσει μπροστά του. Αν δεν το έχουν βρει, θα το επιστρέψει πίσω. Σημαίνει δεν θα πάρει τους πόντους, αλλά ας πούμε ότι για το παράδειγμα εδώ, ότι όλοι είχαν πάρει, είχαμε βρει όλη τη σκίτσα από όλους τους παίχτες. Οπότε, 2 πόντους για εδώ, 4 για εδώ, 3 για εδώ και έναν για εδώ. Και στη συνέχεια, ο κάθε παίχτης θα αθροίσει τις κάρτες που έχει μαντέψει σωστά και τις έχει κρατήσει μπροστά του. Οπότε αυτό το είχε βρει εδώ η Ελένη, οπότε θα πάρει για κάθε τέτοια κάρτα, θα παίρνει 2 πόντους. Άρα εδώ θα πάρει 2 πόντους για το νούμερο που έχει και 2 για την κάρτα που βρήκε. Αν εγώ είχα βρει 2 κάρτες, των υπολείπων 2, θα έπαιρνα 4, γιατί έχω βρει, μου τη βρήκαν τη δικιά μου και ήμουν πρώτος, και 4, 8. Και οι υπόλοιποι αντίστοιχα θα έχουν πάρει 3 και 1 εφόσον τους έχουν βρει τις κάρτες. Αν δεν τους έχουν βρει τα σκίτσα, δεν θα πάρουν τίποτα. Η βαθμολόγηση λοιπόν είναι πολύ απλή. Οι παίχτες θα σημειώσουν τη βαθμολογία τους στον πίνακα βαθμολόγησης εδώ, για τον πρώτο γύρο, ο καθένας κάτω από το όνομά του που θα έχουμε γράψει εδώ πέρα. Ξαναθυμίζω, 2 πόντους για κάθε κάρτα που μάντεψαν σωστά και τους πόντους αυτού που έκανε το σκίτσο, αν του το βρήκαν το σκίτσο. Και όταν τελειώσει η βαθμολόγηση, οι κάρτες εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν θα επιστρεφούν πίσω, θα βγουν εκτός, γιατί δεν θα παιχθούν για αυτό το παιχνίδι, οπότε όλες αυτές εδώ θα βγουν εκτός. Οι κάρτες αυτές εδώ θα μπουν στη θέση που ήταν πάλι με τη σειρά την ίδια, κάτω-κάτω το μικρότερο νούμερο και πάνω-πάνω το μεγαλύτερο, για να μπορούμε να ετοιμαστούμε για τον επόμενο γύρο. Ουσιαστικά θα είναι κάπως έτσι, δεν χρειάζεται να έχω τα υπόλοιπα νούμερα, απλά τα έχω βάλει έτσι για να φαίνονται για την κάμερα. Και θα επαναλάβουμε τις παραπάνω φάσεις, σχεδίαση, μάντεμα και βαθμολόγηση, για κάθε ένα από τους επόμενους γύρους, μέχρι να τελειώσουμε το συγκεκριμένο αριθμό γύρων, ανάλογα τον αριθμό παικτών. Το τέλος του παιχνιδιού. Έπειτα από 5 γύρους για παιχνίδι με 3 ή 4 παίκτες ή 4 γύρους για παιχνίδι με 5 ή 6 παίκτες, ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους θα κερδίσει. Και σε περίπτωση ισοβαθμίας, κερδίζει ο παίκτης που κέρδισε περισσότερους πόντους. Είναι πάρα πολύ απλό το παιχνίδι και σούπερ διασκεδαστικό. Τα σκίτσα που θα κάνετε, όπως καταλαβαίνετε, θα προκαλέσουν αρκετό γέλιο, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις, και θα είναι εγγυημένη διασκέδαση για αυτούς που θα συμμετέχουν στο παιχνίδι.
Και μια μικρή διευκρίνηση απλά για να μην υπάρχει καμία απορία. Την ώρα που παίζουμε και προσπαθούν οι υπόλοιποι να μαντέψουν το σχέδιό μας ανάλογα με το τι έχουμε κάνει, ας πούμε, ξαναθυμίζω ότι εγώ είχα κάνει αυτό και ήμουν ο πρώτος που τελείωσε, και αφού τελειώσαν όλοι, περνάμε στην διαδικασία του να μαντέψουν όλοι οι παίχτες τι έχουν κάνει. Οπότε είμαστε κάπως έτσι. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίχτες μαντέψουν σωστά ταυτόχρονα, δηλαδή που είναι ταυτόχρονα παπαγάλους, ο παίχτης με την κάρτα κάλυψης με το μικρότερο αριθμό κερδίζει την κάρτα εικόνας. Και αν υπάρχει πάλι ισοβαθμία, ο παίχτης που κάθεται πιο κοντά σε αυτόν που τράβηξε την κάρτα με δεξιόστροφη φορά κερδίζει αυτό την εικόνα. Οπότε, ακόμα και αν δύο που είναι ταυτόχρονα παπαγάλος και δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε ποιος ήταν πρώτος και υπάρχει μια μικρή διαμάχη, συνήθως δεν θα γίνεται αυτό, θα μπορείτε να το λύσετε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν παίζει το ντεκάλκο, σούπερ διασκεδαστικό, 30 λεπτά, φαν διασκέδαση με σχέδιο, σκίτσο, ταχύτητα, φαντασία και παρατηρητικότητα. Αυτοί είναι οι κανόνες. Έτσι παίζει τον Ντεκάλκο και πάμε να πούμε μια σύντομη σύνοψη για την τελική άποψη που έχουμε για το παιχνίδι. Αυτό είναι το Ντεκάλκο. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι σημαίνει Ντεκάλκο, ίσως πρέπει να το ψάξω να μάθω λίγο περισσότερο. Πάρα πολύ ωραίο προς την ιδέα. Μ' αρέσει το ότι συγκεκριμένα πιάνει το χέρι μου όπως κίτσο, σχέδιο και το καθεξής, οπότε μπορώ να κάνω κάτι πιο εύκολα αντιληπτό σε κάποιον, να ζωγραφίσω. Για παράδειγμα, στο Pictionary είμαι πάρα πολύ καλός. Ήμουν, πάει πολύ καιρός που έχω παίξει. Όμως καταλαβαίνω αν κάτσουμε μια παρέα 5-6 ατόμων και κάποιοι δεν είναι καλοί στο σκίτσο ή στο σχέδιο, γιατί δεν είναι φυσιολογικό όλοι να είναι καλοί στο σκίτσο ή στο σχέδιο, είναι κάτι το οποίο ή το έχεις ή δεν το έχεις. Να μην τους αρέσει ένα τέτοιο παιχνίδι ή να θεωρήσουν ότι επειδή δεν είναι καλοί στο σκίτσο, δεν θα πάνε καλά, δεν θα περάσουν καλά, θα δυσκολευτούν και ούτω καθεξής. Εδώ το συγκεκριμένο παιχνίδι βγάζει, θα έλεγα, σε ένα βαθμό τον παράγοντα ικανότητας ή να είσαι φοβερός στο σκίτσο και το καθεξής, και εστιάζει στο να είσαι προσεκτικός στην παρατήρηση, γρήγορα να κάνεις highlight, να παρουσιάσεις, να ζωγραφίσεις το μαρκαδόρο εκεί που πρέπει, γιατί δεν έχει σημασία να κάνεις και το τέλειο σκίτσο, σημασία έχει να είσαι πολύ γρήγορος έτσι ώστε να πάρεις τους γρήγορους πόντους από κάτω, τους 4-5 και το καθεξής, τους 4 μάλλον που είναι πιο πολύ, και οι υπόλοιποι, αν είναι καλοί στο σκίτσο και κάνουν ένα πολύ καλό σκίτσο, θα πάρουν λιγότερους πόντους νίκης. Οπότε θέλει μια ισορροπία στην παρατηρητικότητα, στο να είσαι εύστοχος και στο να δείξεις γρήγορα στον άλλον τι έχεις κάνει. Δεν το βλέπεις τη ζωγραφιά και τη ζωγραφίζεις δίπλα. Την βάζεις από κάτω, όπως είδατε, μέσα στους κανόνες. Οπότε κάνεις το περίγραμμα. Που είναι τελείως μα τελείως διαφορετική προσέγγιση. Για να το καταλάβει κάποιος καλύτερα αυτό, ίσως πρέπει να το δει στην πράξη. Το βρήκα διασκεδαστικό. Το βρήκα παιχνίδι το οποίο πολύ εύκολα μπορεί να μπει σε παρέες και να είναι ένα διασκεδαστικό, μια διασκεδαστική επιλογή για ένα fun party game. Και το προτείνανε επιφύλακτα. Αυτό λοιπόν είναι το Ντεκάλκο από την Ζήτω και την Ψυχογιός.